κάλεσμα συμμετοχή στι εκλογέ του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου την ερχόμενη Κυριακή 16 και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου απευθύνω επικεφαλή τη Δύναμη Υγεία, διευθυντή τη Καρδιολογική Κλινική του Παχνή, Αλέξανδρος Πατριανάκος, εξηγώντα ότι η συμμετοχή θα πρέπει να είναι δυναμική, όπω δυναμικό θα πρέπει να είναι το νέο σχήμα που θα αναδειχθεί από τι εκλογέ. Εν όψη των αλλαγών των οποίων πρόκειται να έχουμε μπροστά μα, θέλουμε ένα δυνατό Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος θα μπορεί να παρεμβαίνει στην κεντρική εξουσία με δυνατή φωνή και προτείνοντας λύσεις, όχι με κραυγές. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αναγνωρίζουμε τα προβλήματα ενός γερασμένου και κουρασμένου ΕΣΥ και επιδιώκουμε μέσω συγκεκριμένων υλοποιήσιμων προτάσεων να βοηθήσουμε στη βελτίωσή του. Ο κύριος Πατριανάκος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει και στηρίζει η παραταξή του, επικεντρώνοντας και σε ένα κοινωνικό και εξωστρεφές μοντέλο με αποτύπωμα και στην κοινωνία, διευκρινίζοντας ότι οι γιατροί αποτελούν δυναμικό κομμάτι της και πέραν των επαγγελματικών διεκδικήσεων στοχεύουν στην ενδυνάμωση ενός πλαισίου με κοινωνικό αποτύπωμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος αφορά και τον πολίτη. Έτσι θα πρέπει και τον ιατρό και τον πολίτη. Έτσι θα πρέπει να έχουμε μία εξωστρέφεια και να κοιτάξουμε και την καθημερινότητα. Η παρουσία μας στην κοινωνία του Ηρακλείου αποτελούν προτεραιότητες για την επόμενη μέρα. Ο εξυγχρονισμός και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας αποτελεί την προτεραιότητά μας. Στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου κατέρχονται 4 παρατάξεις και εκτός από την παράταξη Δύναμη Υγείας του Αλέξανδρου Πατριανάκου, συμμετέχουν ως επικεφαλής παρατάξεων ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ανέστης Κιουλπαλής με την παράταξη Ανατροπή, ο ψυχίατρος διευθυντής ΕΣΥ στο Παχνή Βασίλης Κούδας με τη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση και η παράταξη Γιατροί στην πρώτη γραμμή με Επιτροπή Πρωτοβουλίας στους Γενικούς Οικογενειακούς Γιατρούς Νίκο Τσακουντάκη, Μανώλη Πατεράκη και Δημήτρη Κουναλάκη.